Ο κύριος Γεωργιάδης διατείνεται ότι εκ μέρους μου έχει διαρρεύσει στα μέσα το πόρισμα, πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές, και ισχυρίζεται με αυτό ότι γίνεται υπέρβαση εξουσίας μέσω του πορίσματος, διότι δεν είχαμε εντολή να διερευνήσουμε τη χρονική περίοδο που εκείνος δεν ήταν υπουργός, περίοδο μετά το 31/12/2014. Αυτό ας το κρίνει ο καθένας αν είναι σωστό ή αν τηρήθηκε για την πλευρά του κόμματος που εκπροσωπεί ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αναφέρεται επίσης στο εξής ζήτημα, ότι αυτό που είπατε μόλις, κύριε Γεωργαντά, εσείς, δηλαδή ότι η υπόθεση αυτή έχει κλείσει, έχει ελεγχθεί κτλ. Αυτά είναι κρίσεις, θα τα δούμε με ψυχραιμία κτλ. Δεν είναι όλα κρίσεις, μερικά είναι γεγονότα, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε να δείτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί και ο χαρακτηρισμός της εισαγγελικής πρότασης και της μετέπειτα ενασχόλησης της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είναι καθαρά νομικά ζητήματα, και αν έχει κλείσει ή όχι η υπόθεση, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Εγώ θέλω να εκφράσω, κύριοι συνάδελφοι, τη λύπη μου για αυτή την ενέργεια. Είναι πρωτοφανής, ενδεχομένως εκλαμβάνεται και ως μια απειλή ή μια απόπειρα, αν θέλετε, εκβίασης στο φρόνημα όλων ημών. Και είναι απαράδεκτο και πρωτοφανές. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστώ. Είναι δικαίωμα του κάθε αναφερόμενου. Και πριν από την απόφαση, κύριε Γαντάς, παρακαλώ. Ναι, παρά το δεχτούμε χωρίς σχόλια. Το δικαίωμα του κάθε αναφερόμενου. Παρακαλώ, χωρίς σχόλια. Τρόπο, νομίζω, σε μια ευνομούμενη πολιτεία αυτό γίνεται. Εντάξει, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου.